Πώ μια γυναίκα μπορεί να ξεφορτωθεί τα περιτά κιλά με έναν πολύ απλό, ωραίο και ανέμακτο τρόπο. Ε, λοιπόν, θα μάθει σε αυτό εδώ το βίντεο. Εάν είσαι γυναίκα, αλλά είσαι άνω των 25-30, που σημαίνει τι, έχει μια δουλειά, έχει υποχρεώσει, έχει το αγόρι σου, τον άντρα σου, μπορεί να έχει παιδί, εντάξει. Ε, δεν έχει χρόνο για πέταμα. Μπορεί, α πούμε, στα 18 σου ή στα 20 σου να κάνει άλλη ζωή να έχει όλο τον άπλο τον χρόνο του κόσμου, σαν φοιτήτρια, να μην σε ένοιαζε τίποτα, να βγαίνει δύο ώρε περπάτημα ή τρέξιμο την ημέρα, μετά γυμναστήριο, μετά να καθώ να μαγείρευε 10 γεύματα, όλα ακριβώ έτσι όπω πρέπει, στην εντέλεια, γραμμάριο προ γραμμάριο. Αλλά αλλάζουν οι εποχέ, έτσι. Και μερικέ φορέ αλλάζουν και οι προτεραιότητε. Εάν βρίσκεσαι σε αυτή την περίπτωση, ποια είναι η ιδανική δίαιτα για σένα. Ε, λοιπόν, η ιδανική δίαιτα για σένα είναι η διαλματική νηστεία. Έτσι. Τι είναι η διαλματική νηστεία, Η διαλματική νηστεία είναι όταν δεν τρώμε πρωινό, και σπρώχνουμε το πρώτο γεύμα τη ημέρα μέχρι το μεσημέρι, και θα το φάμε το μεσημέρι. Φάμε το, το πρώτο μα γεύμα μεσημέρι, και το δεύτερο γεύμα το φάμε απόγευμα προ βράδυ. Τώρα, με το που σου λέω αυτό, εσύ μπορεί να φρικάρει και να σκέφτεσαι χίλια πράγματα. Μα σαρώ, μου έχουν πει ότι το, το πρωινό είναι το σημαντικότερο γεύμα τη ημέρα. Μα σαρό, μου έχουν πει να τρώω 10 συχνά μικρά ρεά γεύματα μέσα στην ημέρα για να μπουσταριστεί ο μεταβολισμό μου να ενεργοποιηθεί. Ε, μα σαρώ, μου έχουν πει ότι αν τρώω το βράδυ παχαίνω. Μα το ένα, μα σαρώ, άλλο. Ωραία. Πρώτα να σε ρωτήσω το πολύ απλό πράγμα, αν όντω ισχύουν όλα αυτά, γιατί δυσκολεύεσαι τόσο πολύ να χάσει αυτά τα κιλά, Γιατί δυσκολεύομαι και εγώ τόσο πολύ παλιά να χάσω αυτά τα κιλά. Οπότε καταλαβαίνει ότι ούτε εγώ θα, 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 θα ήμουν εδώ να μιλάω για τη διαλυματική αν ισχύαν όλα αυτά, και ούτε εσύ θα έχει αυτό το θέμα που με, με, με τα κιλά σου και με την κιλιά και θα τα θα, 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 θα έχει χάσει ήδη και θα ήσουν και εσύ χαρούμενοι. Θα μου και εγώ χαρούμενοι, θα κάνω κάποια άλλη δουλειά και όλα θα με μελγάλα. Αλλά δεν είναι όλα μελγάλα, όλα είναι κακάο και κουράδα. Υπάρχει μια νέα σχολή τη διαλυματική νηστεία που λέει ότι κοίταξε φίλε, δεν υπάρχει κάποιο πλεονέκτημα στο να τρως πρωινό. Βασικά, ανοίγει η όρεξή σου όταν τρως πρωινό, ότι είναι πολύ πιο εύκολο να τρως λίγα γεύματα και καλά παρά πολλά και συχνά, αρέα. Και υπάρχουν ένα σωρό ωφέλη ε, όταν κάποιο κάνει διαλυματική νηστεία και το σώμα του μπαίνει σε φάση νηστεία, όπω είναι ας πούμε, ε, η παραγωγή τη αυξητική ορμόνη που κάνει καλό στα νύχια, κάνει καλό στο δέρμα, κάνει καλό στο μαλί και βοηθάει στην αύξηση τη λιποδιάλυση, αυτοφαγία και πολλά 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 άλλα. Κορίτσια, δεν σα λέω να, 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 να σας δώσω να, φάτε φάτε αμάσιτο ό,τι σα λέω εγώ, λε και είμαι ο γκουρού στο δέντρο, λε και είμαι ο μεσία και δίνω τι λύσει. Παιδιά, απλά σα Παρουσιάζω μια, μια νέα οπτική και μπορεί να κάνει κάθε μια, κάθε μια από εσά τη δική τη μελέτη. Μπορείτε να πάτε στο Google, ε, να το ψάξετε, να ρωτήσετε γιατρού, να ρωτήσετε τι φίλε σα, να δείτε τι είναι αυτή η διαλυματική νηστεία. Να να το μελετήσετε λίγο μόνε σα. Εφόσον το μελετήσετε, θα δείτε ότι τα ε, αποτελέσματα είναι τρομερά. Πολλοί λένε ότι αυτή είναι και η μόνη δίαιτα που δουλεύει. Εντάξει. Τώρα. Πε ότι σαρώ, κάνω την καρδιά μου πέτρα να κάνω αυτή τη διαλυματική νηστεία. Μπορεί να σκέφτεσαι, αλλά πώ θα, πώς θα αντέξω εγώ σαρώ 16 ώρε χωρί να πεινάω. Εδώ τρο... περνάνε 2 ώρε και λυσάω τη πείνα. Πώ θα γίνει τώρα αυτό. Ε, λοιπόν, ε, το, το, κόλπο είναι απλό. Καφέ σκέτο. Εντάξει, εάν πιει καφέ σκέτο το πρωί με το που ξυπνήσει, θα πιει ένα καφέ σκέτο και μετά άλλο ένα καφέ κάτι στι 11, 12, ε, μέχρι να έρθει η ώρα να φά το πρώτο γεύμα κατά τη μία, 2, 3. Okay. Τώρα, ο καφέ τι κάνει, σκοτώνει την πείνα. Εντάξει, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό πρέπει να είναι σκέτο. Μηδέν θερμίδε. Εάν έχει και έστω και ένα κουταλάκι ζάχαρη, θα έχει θέμα. Θα αρχίσει να πεινά πάρα πολύ. Εντάξει. Οπότε, εάν δεν, θέλω, δεν θέλω, ζάχαρη στον καφέ. Δεν θέλω γάλα στο καφέ, δεν θέλω φουντούκια μέσα στο καφέ, δεν θέλω κολοκύθια μέσα στο καφέ. Θέλω ο καφέ να είναι σκέτο. Εάν δεν μπορεί με τίποτα καφέ σκέτο, μπορεί να βάλει στέβια ή ζαχαρίν. Εάν δεν σε αρέσει στέβια και ζαχαρη, μπορεί να, 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 να τον πιει και το, το καφέ. Εάν δεν θε και το, μπορεί να βάλει στέβια. Αν δεν θε στέβια, μπορεί να βάλει ζαχαρίνη. Αν δεν θε ζαχαρίνη, μπορεί να βάλει στέβια. Αν δεν θε στέβια, μπορεί να, βάλ... να το πιει και το. Εντάξει. Αν δεν σε τίποτα από αυτά τα τρία, τι να κάνω κι εγώ. Δεν μπορώ να κάνω κάτι. Δηλαδή, οπότε υπάρχουν κάποιε επιλογέ, αλλά δεν, δεν μπορεί να βάλει μια... ένα φλιτζάνι ζάχαρη στο καφέ σου. Αυτό είναι όλο. Έτσι. Οπότε, Καφέ και το πρωί, καφέ και κά, το κατά τι 10 και μετά φά το πρώτο γεύμα το ε, μεσημέρι και το δεύτερο σου γεύμα το φά το βράδυ. Ε, εντάξει. Ε, το γεύμα μπορεί να είναι ένα πιάτο, ό,τι θε εσύ. Α, και θα αρχίσει να χάνει. Πίστεψε με, δοκιμάσαι για λίγε μέρε και θα δει ότι όντω δουλεύει τώρα αυτό. Εάν θε να μάθει περισσότερα για αυτή τη μέθοδο, αυτό που μπορεί να κάνει είναι να με ακολουθεί και εδώ ή και στο Instagram όπου μοιράζομαι πολλά tips, tricks και το τι τρώω ακριβώς εγώ και ακριβώς τη ρουτίνα μου. Εντάξει, αυτά για τώρα, τα πούμε στο επόμενο βίντεο με το καλό.